έχουμε λοιπόν ένας αγώνας catch weight στα 75 κιλά, no gi. Αλέξανδρος Παρκοσίδης ενάντια στον Βασίλη Σπυρόπουλο. Ο Παρκοσίδης είναι με τη μαύρη λευκή βερμούδα. Ο Σπυρόπουλος είναι με τα πιο ολόμαυρα. Με τα πιο μαύρα. Με πιο μαύρα, σωστά. Ωραία πιασήματα από τον Σπυρόπουλο, ο οποίος δείχνει να δοκιμάζει κατευθείαν την ισορροπία του Παρκοσίδη. Κατευθείαν single collar tie από τον Σπυρόπουλο. Ωραίος έλεγχος από τον Σπυρόπουλο. Όλα αυτά ο Παρκοσίδης δείχνει να το δέχεται και να μην αγχώνεται πολύ. Να τώρα πάρα πολύ ωραίο double leg από τον Σπυρόπουλο. Έσκασε πάνω στον αφιένα του σχεδόν. Ναι. Και τώρα πολύ καλό πέρασμα από side control αμέσως για τη mount ο Σπυρόπουλος. Δεν το επιτρέπει ο Παρκοσίδης. Ο Παρκοσίδης πολύ όμορφα. Και πολύ έξυπνο ο Σπυρόπουλος διάλεξε να επιλέξει αυτό στην επόμενη θέση και υποχώρησε σε side control εκεί που ήταν και προηγουμένως. Δεν έδωσε το περιθώριο στον Παρκοσίδη να τον βάλει με στην guard. Και τώρα στην πλάτη. Σπυρόπουλος κατευθείαν. Επιτίθεται συνέχεια. Δεν φαίνεται να βιάζεται για τον πνιγμό. Δεν μπορώ να δω από εδώ πέρα καλά τα χέρια του, αλλά φαίνεται να παλεύει για να ελέγξει καλύτερα την πλάτη. Πολύ όμορφο ο Παρκοσίδης ξεφεύγει. Πάρα πολύ ωραίος ψύγραμος ο Παρκοσίδης. Και τώρα ο Παρκοσίδης φαίνεται να κυνηγάει αυτό στον πνιγμό. Θα προσπαθήσει να το κλείσει ακόμα και αν δεν έχει τελειώσει τη θέση της πλάτης. Διαιτητής μας, Δέσποινα Καρύδη, σε επαναφέρει στο κέντρο. Και συνεχίζουμε. Ο Παρκοσίδης έχει με το δεξί του πόδι τον έλεγχο, εσωτερικό έλεγχο μέσα στο πόδι. Δεν ξέρω αν αυτό θα το κάνει πιο εύκολο ή πιο δύσκολο. Δεν είμαι και εγώ σίγουρος. Προσωπικά θα προτιμούσα να το βγάλει και να επαναφέρει στο αριστερό πόδι, αλλά. Νομίζω ότι γιατί ακριβώς αυτό γίνεται. Γιατί ακριβώς αυτή η γωνία που παίρνει τώρα το πόδι, το δεξί πόδι του Παρκοσίδη, εμένα προσωπικά δεν θα μου άρεσε, αλλά δεν είμαι και ο πιο ευλίγης άνθρωπος. Οπότε ίσως αυτό του αρέσει. Για άλλη μια δύσκολη κατάσταση δεν δείχνει να αγχώνεται. Ακριβώς. Και να το αναφέρει τον Γκάζι και πάλι ευκαιρία για την κιλοτίνα. Παρ' όλα αυτά. Σπυρόπουλος ξεφεύγει πάρα πολύ ωραία, ολοκληρώνοντας το takedown. Και τώρα πολύ δυνατή half, πολύ καλή πίεση από τον Σπυρόπουλο. Πολύ δυνατό underhook και crossface από τον Σπυρόπουλο για να ασκήσει πολύ καλή πίεση και να περάσει τη half. Σε επαναφέρει ξανά στο κέντρο. Και ξανά ο Σπυρόπουλος να ελέγχει τη side control. Παρκοσίδης προσπαθεί να τον φέρει μέσα στην guard. Πολύ καλός έλεγχος από τον Σπυρόπουλο. Ναι. Κάθε φορά που του δίνεται η πάνω θέση, το top positioning. Κοιτάει μια Αμερικάνα τώρα ο Σπυρόπουλος. Αλλά πολύ ωραία και τη σταματάει. Ο Παρκοσίδης, ο οποίος γυρνάει συνέχεια. Ένα ανάποδο τρίγωνο χωρίς χέρι μέσα, ναι, θα είναι αλλά δύσκολο να το ελέγξει. Και τώρα πολύ ωραία άρμιν κίλωτιν από τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Για να δούμε αν ο Σπυρόπουλος θα καταφέρει. Έχει και το αριστερό butterfly hook σε περίπτωση που το χάσει. Το βγάζει όμως. Και τώρα θα κυνηγήσει πλάτη. Πολύ ωραία αλλαγή από το submission κατευθείαν στην επόμενη θέση από τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Ο οποίος τώρα εδραιώνει μια πολύ καλή πλάτη. Φαίνεται να περνάει το χέρι μέσα από το λαιμό. Παρκοσίδης δεν εγκαταλείπει ακόμα, συνεχίζει να παλεύει το χέρι. Ναι, αλλά πολύ δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι ο πνιγμός έχει κλείσει τελείως. Και ο Βασίλης Σπυρόπουλος ίσως βρίσκεται λίγα δευτερόλεπτα μακριά από τη νίκη. Παλεύει ο Παρκοσίδης. Φουλ ακόμα, δεν αποδέχεται ακόμα το submission. Και είναι όμως το τέλος. Το πάλεψε μέχρι τελευταία στιγμή. Παρ' όλα αυτά, ο Βασίλης Σπυρόπουλος θα πάρει το Real Naked Choke. Βασίλης Σπυρόπουλος, μπορεί νικητής της δεύτερης αναμέτρησης.